Δυστυχώς οι τρανς άνθρωποι ζούμε στο μεγαλύτερο βαθμό τον αποκλεισμό, τη βία, την περιθωριοποίηση από κάθε άλλο άνθρωπο. Από την ώρα που θα συνειδητοποιήσουμε ότι την ταυτότητα φίλου μας, ότι δηλαδή αυτό που νιώθουμε εσωτερικά δεν συνάδει με την εξωτερική μας εμφάνιση, εκεί έχουμε να παλέψουμε στην κυριολεξία με τέρατα. Αρκεί η πρόληψη για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου. 31η Μαρτίου, ημέρα τρανς ορατότητας. Μία ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις διακρίσεις, την έμφυλη βία και τους αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών πραγματοποίησε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Επικοινωνίας, παρουσιάζοντας τα προβλήματα αλλά και τις πιθανές λύσεις για την τρανς κοινότητα. Εκ μέρους της τρανς κοινότητας, η Άννα Κουρουπού άνοιξε την ημερίδα τονίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος το ΣΥΔ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση σχετικής ημερίδα σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Κέντρου Θεμάτων Ισότητας με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ταυτότητας φύλου αλλά και με την επίγνωση ότι οι έμφυλες προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και ο σεξισμός είναι εγγενείς αιτίες και κοινές πηγές των τρανσφοβικών προκαταλήψεων, στερεοτύπων, μυθαλλοδοξίας που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Γιώργος Φλωρεντής, απίθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό συνιστά τον θεμέλιο λίθο για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας φιλοξενεί σήμερα αυτή τη σημαντική εκδήλωση με αφορμή την 31η Μαρτίου, τη Διεθνή Μέρα Τρανς Ορατότητας, επιθυμώντας να βοηθήσει στην ανάδειξη ενός κοινωνικού ζητήματος που δεν αφορά σε μεμονωμένα άτομα μόνο, αλλά στην κοινωνία ως σύνολο που οφείλει να διασφαλίζει τη συνοχή της μέσα από την αποδοχή και την ισότιμη μεταχείριση των μελών της. Η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνα Γαλανού, ξεκίνησε την ομιλία της με τη φράση μιας τρανς παρουσιάστριας, αρθρογράφου και ακτιβίστριας για τα τρανς δικαιώματα της Λαβέν Κόξ. Είναι επαναστατικό για κάθε τρανς άνθρωπο να επιλέγει να είναι ορατός σε έναν κόσμο που δεν μας θέλει να υπάρχουμε. Ένα από τα εμπόδια που αποτελούν παράγοντα ανάσχεσης για την ορατότητα των τρανς ανθρώπων, ενώ είναι η κύρια αιτία των διακρίσεων, της περιορισμένης πρόσβασης ή και αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι, είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των εγγράφων ταυτοποίησης που απεικονίζουν το καταγεγραμμένο φύλο κατά τη γέννηση και της ταυτότητας φύλου. Τις θέσεις τους κατέθεσαν η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κυρία Φωτεινή Κούβελα, και η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου. Με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας τρανς ορατότητας και ιδίως σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε την κοινή γνώμη για να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, τους αποκλεισμούς και την περιορισμένη κοινωνική πρόσβαση που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί πάγια θέση της Γενικής Γραμματείας ότι κανένας ορισμός της δημοκρατίας δεν μπορεί να υφίσταται όταν τα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων συστηματικά παραβιάζονται, δέχονται διακρίσεις και διαφόρων μορφών έμφυλης βίας σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές οδηγούν και στην αφαίρεση της ζωής τους. Τα διεμφυλικά άτομα ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. Εμείς είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε έναν κόσμο που να χωράει πολλούς κόσμους. Να μην χρειάζεται να διεκδικείς το δικαίωμα ούτε στην ορατότητα, αλλά ούτε και στην αυτοδιάθεση των προσωπικών επιλογών. Γιατί ούτε αυτό το τελευταίο είναι κεκτημένο για όλους. Και το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά ακούμε διάφορες φωνές, οι οποίες λένε ότι δημόσια με ενοχλεί να βλέπω είτε ομοφιλόφιλους είτε τρανς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, στο σπίτι τους ας κάνουν ό,τι θέλουν, στην ιδιωτική τους ζωή ας κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό θεωρείται
προοδευτικό από μεριάς τους. Οι τρανς όμως δεν έχουν ούτε αυτό το δικαίωμα της ιδιωτικότητας χωρίς οχλήσεις, όταν θα πρέπει να απολογηθούν παντού για κάτι που είναι, αλλά στην ουσία δεν προκύπτει από τα επίσημα έγγραφά τους. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας προβλήθηκε η ωραία ταινία «Trans List» με συνεντεύξεις τρανς ατόμων, με κοινό στοιχείο την ενδυνάμωση της τρανς κοινότητας και την ανάδειξη της ορατότητας. Η κυρία Φανή Παπαδοπούλου μίλησε για την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου, ενώ μετά την προβολή της ταινίας σημείωσε. Είναι πολύ σημαντική να υπάρχει αυτή η Διεθνής ημέρα της τρανς ορατότητας. Γιατί? Γιατί βλέποντας το ντοκιμαντέρ αυτό που προβλήθηκε, σκέφτηκα πώς θα ήταν αν ήμουν εγώ ένα τέτοιο άτομο. Ένα άτομο που βίωνα έτσι, περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, στιγματισμό, στοχοποίηση με διάφορες μορφές, από επιθετικότητα, βία, έλλειψη πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που για άλλα άτομα θα ήταν και είναι αυτονόητα. Θα αισθανόμουν σίγουρα δύσκολα. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Μαρία Γιαννακάκη, και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ανέτα Καβαδία, μίλησαν για τα προβλήματα αλλά και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Όπως έχουμε αποδείξει από τον Γενάρη του 2015 και μετά, με μια σειρά από νομοθετήματα, προσπαθούμε να βγάλουμε οι συμπολίτες μας από την ντουλάπα και να διεκδικήσουν τη ζωή τους όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης, με όλα τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια που πρέπει κάθε άνθρωπος να ζει. Από εκεί και πέρα έχουν ακόμη πάρα πολλά να γίνουν. Όμως το θέμα τι σεβασμού απολαμβάνει από την κοινωνία δεν είναι μόνο θέμα νομοθετημάτων, αλλά είναι και θέμα αλλαγής νοοτροπιών. Και εδώ η εκπαίδευση έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη να δεχτεί νομοθετήματα αν πραγματικά βγούμε και τις εξηγήσουμε γιατί πρόκειται. Και εγώ είμαι από τους πολιτικούς που πιστεύουν ότι ένας πολιτικός πρέπει να ανοίγει δρόμους, να διαμορφώνει την κοινή γνώμη και όχι να σέρνεται πίσω της. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Καταρχάς, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν μπορεί παρά να γίνεται σεβαστό από όλους. Και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, κανείς και καμιά δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη από την απόσταση η οποία έχει διανυθεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, που δυστυχώς όμως δεν είναι. Είμαστε όμως αποφασισμένοι την απόσταση αυτή να τη διανύσουμε και θεωρούμε ότι η συνεργασία όλων είναι αναγκαία σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Τέλος, ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο, κύριος Βασίλης Χιρδάρης, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των τρανς, ανέφερε. Πρέπει να το αλλάξουμε. Και αν δεν αλλάξουμε την παραλογία της ελληνικής κοινωνίας που σας έχει θέσει εκτός κοινωνίας όλους τους τρανς, αυτή την κοινωνία που είναι ντροπή, πρέπει να την αλλάξει. Και αν δεν την αλλάξουν τώρα οι προοδευτικές δυνάμεις, ποιοι θα την αλλάξουν? Όταν θα ξαναεπανέλθουμε, πού θα ξαναεπανέλθουμε? Σε συντηρητικότερους χώρους? Δεν είναι. Είναι ευκαιρία τώρα πραγματικά να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι τρανς είναι άνθρωποι. Ότι δεν τους χρωστάνε. Δεν μας χρωστάνε και έχουν δικαιώματα όπως έχουμε όλοι μας. Ποιος ορίζει τι είναι φυσιολογικό? Γεννιόμαστε με μια ταυτότητα φύλου. Τι γίνεται όμως όταν ανακαλύπτουμε στην πορεία ότι αισθανόμαστε κάτι άλλο από αυτό που γράφουν τα χαρτιά?